βόμβα με πασίγνωστο εφοπλιστή, επειδή παντρεύτηκε την 37 χρόνια νεότερη του σύζυγο, τον πήγε στην δικαστήρια και τεινάζεται ο γάμος στον αέρα η πρώην σύζυγός του. Σε λίγο θα μάθουμε και θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε όμως λίγο να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το θέμα εδώ. Mm-hmm. Με το... Για πες μας λίγο, σε παρακαλώ, Βαγγέλη. Ναι, με τον Γιάννη Κούστα, τον πασίγνωστο εφοπλιστή, και τον γάμο του με την Δήμητρα Μέρμιγκα, κατά 38 χρόνια νεαρότερη σύζυγός του, ερωτηματικό. Για ποιο λόγο, στα δικαστήρια του πάει και σε εισαγγελία η πρώην σύζυγος, καταγγέλλοντας το γάμο σύνομα ημού. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όλους μας έκανε εντύπωση, ήταν το γεγονός της χρονιάς, ο γάμος του Γιάννη Κούστα με την 25χρονη Δήμητρα Μέρμιγκα. Ο Γιάννης Κούστας είναι 62 ετών, να πούμε, ο εφοπλιστής, που παντρεύτηκαν στο Δουκάτο του Σορέντο της Ιταλίας. Ένας πολύ πριβέ και εντυπωσιακός γάμος. Εκεί πέρα όμως δεν παντρεύτηκαν κανονικά με παπά και με κουμπάρο που λένε. Απλά. Σύμφωνα με τα όσα λέει η πρώην σύζυγος. Πες μας. Απλά, όχι, αυτό ισχύει. Έγινε ισχύει. Ανταλλαγή όρκων. Έγινε κάτσε, μια απλή ανταλλαγή όρκων. Ναι, ναι, συνηθίζεται στο εξωτερικό αυτό, έτσι. Άρα δεν είναι παντρεμένος στην πραγματικότητα. Όχι. Είναι παντρεμένος ακόμη με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Γιαννικοπούλου, ναι, που δεν έχει βγει ακόμη το διαζύγιο από το 2017. Είναι, έτσι όπως το λέει ο κύριος Χαράλης, δεν είναι νυμφευμένος με την νεαρή. Δεν έχουμε γάμο, δηλαδή, κανονικό γάμο. Όχι, όχι, όχι. Αυτό έκαναν είναι απλά μια ανταλλαγή όρκων και μενυφικά. Θυμόμαστε ότι είχε αποκαλύψει θέλουνε, και το site ή ρεπορτάζ, και είχε βγάλει, είχε πει ότι τους τότε τους πάντρεψε μια δήμαρχος που καν δεν ήταν δήμαρχος της, εκεί πέρα του Σορέντο της Ιταλίας. Ήδιο. Εγώ τη βλέπω εδώ πέρα με τον ηθικό τη, Λαμπέρνη, με το κουστούμι, ο κύριος Κούστας κτλ. Ρίζια τους πετάνε εδώ. Έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιοδήποτε σημείο και σε μια παραλία και να δημιουργήσουν αυτό κλίμα. Αυτό το κλίμα, το σκηνικό, να βάλουν τα νηφικά τους βεβαίως και να ανταλλάξουν. Σαν το Las Vegas δηλαδή. Και να ανταλλάξουν. Πώς πας στο Las Vegas, γίνονται ένα εκατομμύριο γάμοι κάθε μέρα. Ένα τέτοιο πράγμα. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Θυμόμαστε και στη Δήλο ότι έχει γίνει μεταξύ ανδρών. Καλά, τώρα μπερδεύουμε τώρα. Σε παρακαλώ πολύ! Σα παρακαλώ να μπερδεύουμε. Τα ανταλλαγή όρκων δίνουν και εκεί, δεν είναι γάμο κανονικό. Πράγμα. Εγώ πάντως στην Κρήτη που έχω δει με τα μάτια. Άρα δηλαδή δεν παντρεύτηκε στην πραγματικότητα την κατά 37 νεότερη. Άρα δεν είναι σύζυγός του, είναι σύντροφός του. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα όλοι που είχαμε μπερδευτεί ότι παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε ο εφοπλιστής. Δεν έγινε. Έδωσε όρκους γιατί δεν έχει πάρει ακόμα το διαζύγιο τη γυναίκα του. Και γι' αυτό το λόγο η γυναίκα του σπάσει του εισαγγελέα. Τι γίνεται εδώ, πού του σπάει. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη δικαστική διαμάχη που χθες εκτυλίχθηκε στο δικαστήριο με την Σοφία Γιαννικοπούλου, η πρώην σύζυγος, η οποία ακόμα δεν έχει διαζύγιο, και ηθοποιός κάποτε, να ζητάει δικαστικά να μην βγει το διαζύγιο. Πρωτόδικα να πούμε ότι η κυρία Σοφία Γιαννικοπούλου είχε χάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πήγε μετά στον Άριο Πάγο και πλέον εξετάζεται από τον Άριο Πάγο εάν τελικά θα βγει το διαζύγιο και πλέον ο κύριος Κούστας θα μπορεί να είναι ελεύθερος, ώστε ίσως, λέω εγώ, να παντρευτεί και κανονικά την Δήμητρα Μέρμιγκα. Άρα έφτασε στον Άριο Πάγο πρώην ενδιαστάσεις, πιο σωστά. Η ενδιαστάσεις σύζυγος, για να μην του δώσει το διαζύγιο. Έτσι ακριβώς. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλο παρασκήνιο. Η κυρία Γιαννικοπούλου με αγωγή διεκδικεί 234 εκατομμύρια ευρώ. Τι, πόσα? 234 εκατομμύρια ευρώ από τον Mr. Danaos Corporation. Λέγοντας ότι όσο καιρό ήταν μαζί, το 1996 να πούμε ότι παντρεύτηκαν, ότι είχε μερίδιο ευθύνης στην αύξηση της περιουσίας του ζευγαριού και συνεπώς του κυρίου Κούστα. Και από εκεί και πέρα έχει και άλλο, το θυμόμαστε από το πρόσφατο παρελθόν, ότι εκτός από τα συγκεκριμένα υπάρχουν και ποινικά αδικήματα, καθώς η κυρία Γιαννικοπούλου είχε κατηγορήσει. Όχι, είχε καταδικαστεί τότε ο κύριος Κούστας, είχε φάει καμπάνα φυλάκης 15 μηνών, διότι κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε την σύζυγό του. Έκανε έφεση όμως ο κύριος Κούστας και όλα αυτά ξαναξετάζονται την ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς με τα οποία λέμε. Πάντως το νέο είναι ότι ο κύριος Κούστας δεν παντρεύτηκε ποτέ τη Δήμητρα Μέρμιγκα, αυτό που λέμε με παπά και με κουμπάρο, είτε με πολιτικό είτε με θρησκευτικό γάμο. Απλά έκαναν ανταλλαγή όρκων και ακόμη παραμένει νομικά παντρεμένος με την Σοφία Γιαννικοπούλου.
Μάλιστα. Η οποία ζητάει 245 εκατομμύρια. 234 εκατομμύρια ευρώ. Φέρτε μου κολαγόνο με αυτά που ακούω. 234 εκατομμύρια. Να φανταστούμε πόσο αισθάνεται. Πάρτε εκατομμύρια κόσμο. Πάρτε να έχετε. Πάρε, πάρε, δώσε. Πάρε, δώσε. Ούτε 10 τζακπότ να κάνει το τζόκερ. Τι να σα πω, ρε παιδιά. 10 τζακπότ θέλει. Για άμα βάλει όλα τα τζόκερ σε 10 χώρες μαζί για 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Μαζεύονται αυτά τα λεφτά. Τι μου λες τώρα, παιδιά. Πάω να δώσω κολαγόνο τώρα, γιατί με όλα αυτά που ακούω χρειάζεται να πούμε κολαγόνο. Ρε, φέρ' το κολαγόνο.